από τους βίους των Αγίων της 16 Μαΐου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Θεοδόρου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Τα πλούτη των γονέων του δεν στάθηκαν ικανά να εμποδίσουν τον ιερό πόθο του Θεοδόρου να γίνει μαθητής του μεγάλου αθλητή της ερήμου Παχωμίου. Αν και νερό στην ηλικία είχε αξιοθαύμαστη εγκράτεια και φρόνηση ώστε ο Παχώμιος να τον έχει σε μεγάλη υπόλοιψη. Εκείνο όμω που διέκρινε κανεί ιδιαίτερα στο Θεόδωρο ήταν οι πολλέ του γνώσει στα ιερά γράμματα. Ήταν δεινό μελετητής τη Αγία Γραφή, καθώ και παλαιότερων συγγραμμάτων σοφών πατέρων. Ο Παχώμιο, βλέποντα την ικανότητα του Θεοδόρου ότι ήταν δυνατό έντε γραφέ, δηλαδή δυνατό στη γνώση και την ερμηνεία των γραφών, όρισε να διδάσκει τους υπόλοιπους αδελφούς του μοναστηριού. Στην αρχή μερικοί από αυτούς αντέδρασαν, διότι δεν ήθελαν να τους μορφώσει ένα παιδί, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν. Η ικανότητα όμως του Θεοδόρου, θεμελιωμένη σε ταπεινό φρόνημα, κατάφερε να πείσει όλη την αδελφότητα να τον ακούει πρόθυμα. Μάλιστα, μετά από χρόνια, ομόφωνα τον εξέλεξαν ηγούμενο της Μονής και πάντα τους υπενθύμιζε το θεόπνευστο λόγο της Αγίας Γραφής τα εντολά αυτού μελέτα διαπαντό και η επιθυμία της σοφίας σου δοθεί σε τέση. Δηλαδή, τι εντολέ του κυρίου να μελετά πάντοτε και η σοφία που επιθυμεί θα σου δοθεί. Το Μάιο το 360 πέθανε και δίκαια του δόθηκε ο τιμητικό τίτλο του «Υγιασμένου».